Φίλες και φίλοι, εις το διαδικτυακό διάβλο η γειτονιά μας, έχουμε την εξαιρετική τιμή και τη μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε τον ιστορικό και πολιτικό επιστήμονα, τον Σωτήρη Πάπα Βασιλείου, άνθρωπο με τεράστιες γνώσεις, όπως και εσείς γνωρίζετε από τον διάβλό μας, και η ελληνική κοινωνία τον έχει υπόψη της, διότι ο κύριος Παπαβασιλείου, ο Σωτήρης, είναι άνθρωπος με μεγάλη κοινωνική και πνευματική δραστηριότητα. Θα μας αναπτύξει σήμερα το επίκαιρο, βεβαίως διαρκώς επίκαιρο, αλλά πόσο μάλλον τώρα που είμαστε εδώ κοντά στις μέρες αυτής της θλιβεράς επετείου, το επίκαιρο λοιπόν θέμα της Δευτέρας Αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως το 1453 στις 29 Μαΐου, κάνοντας αναφορά και στην πρώτη άλωση και παρουσιάζοντας τις απόψεις του και για την πρώτη άλωση και για τη δεύτερη ανάλωση της πόλεως, ως δε και για τα γεγονότα τα οποία εκτιμά πως είναι συναφή με αυτές τις δύο άλωσεις, αλλά και τις στοχαστικές του αναλύσεις αναφορικά με ό,τι βρίσκεται γύρω από την άλωση από τους Φράγκους και από την άλωση από τους Οσμανούς, Οθωμανούς της Κωνσταντινούπολεως, ό,τι επηρέασε στο να φτάσουμε σε αυτά τα δύο γεγονότα, να φτάσει η ιστορία σε αυτά τα δύο γεγονότα, καθώς επίσης και ό,τι σηματοδοτείται δι' αυτών των δύο γεγονότων και ό,τι εκφράζεται δι' αυτών των δύο γεγονότων και ό,τι είναι πριν, ανάμεσα και μετά κατά το ενεστώς γίγνεσθε και αναφέρεται σε αυτά τα δύο γεγονότα. Η σύγκρουση Ανατολής-Δύσεως, η σύγκρουση συμφερόντων, η σύγκρουση ανάμεσα σε διάφορες τάσεις της χριστιανοσύνης, η πολιτικοποίηση του χριστιανικού δόγματος, οι σχέσεις μας με το Ισλάμ, οι διάφορες σχέσεις των ιστορικών συνιστοσών με τους αργυραμιβούς, με τους τραπεζίτες, βρισκόμαστε στο ευτυχές διημάς έλεος των ιστορικών και επιστημονικών γνώσεων του φιλτάτου Σωτηρίου Παπαβασιλείου. Σωτήρη μου, σε ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Δεν καλά. Έχω ιδιαίτερη εξοικείωση με τα μέσα αυτά. Αλλά ο πρόλογός σου με τιμά ιδιαιτέρως, αγαπητέ Κώστα. Μπορώ να σε αποκαλώ με το βαπτιστικό σου. Ομάγια το όνομα του Θεοαλήμων. Μάλλον λίγο υπερέβαλες τα σχετικά τα αφορώντα την προσωπικότητά μου. Και λίγα είπα. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να αντιμετωπίζομαι ως ερασιτέχνης πάντοτε, γιατί μου αρέσει αυτός ο όρος, γιατί περιέχει το δύο πολυτίμους ιερούς υποόρους, να το πω έτσι, τον όρο του έρωτος και της τέχνης, ιερά πράγματα και τα δύο. Εν πάση περιπτώσει, όπως και αν προσλαμβάνει ο ένας τον άλλον και έκαστος τον εαυτόν του, το να αναφερθεί κανείς, το να αναφέρεται μάλλον, να μιλήσουμε σε αυτό το χρόνο, σε μια ιστορική μορφή, ας συγχωρηθεί ο όρος μορφή, όπως είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως και αν τη λένε ορισμένοι, δηλαδή Βυζαντινή, Έφνης και τα λοιπά, δεν πάει να είναι Ρωμαϊκή, είναι ένα εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο και όσοι νομίζουν ότι μπορούν να το διεξέλθουν εντάχει και περιγραμματικώς και διαγραμματικώς, συνήθως καταλήγουν σε αποτυχίες.
Ο λόγος είναι ότι δεν μπορείς να κρίνεις καταστάσεις του παρελθόντος χωρίς να κατανοείς και να προσεγγίζεις αυτές τις καταστάσεις με τα εργαλεία του παρελθόντος, με τις συνθήκες του παρελθόντος. Τρόπον την να οφείλεις να μετατρέψεις τον αυτό σε μια χρονομηχανή, να μεταφερθεί σε αυτό το χώρο, οπλισμένος βέβαια με τις γνώσεις του επέκεινα της εποχής που εξετάζεις, αλλά μην αφήσεις αυτές τις γνώσεις του επέκεινα να κρίνουν τις καταστάσεις του τότε. Κάτι πολύ απλό που το συναντούμε και σε σημαντικούς ιστορικούς αναλυτές. Ας πούμε το να κρίνεις μία περίοδο όπως είναι ο Μεσαίων με δεδομένα της σημερινής εποχής. Δηλαδή προσπαθώντας να εξαγάγεις συμπεράσματα για το ποιος ήταν δημοκράτης, ποιος ήταν απολυταρχικός, ποιος ήταν... Είναι απονενοημένο διάβημα. Πρέπει να μπεις στην εποχή εκείνη. Ας επιτραπεί αυτός ο μικρός πρόλογος και να τονιστεί ότι όλη αυτή η ιστορία με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή τη Βυζαντινή όπως τη λένε κάποιοι, έχει δημιουργήσει σε δύο έθνη τα οποία προέκυψαν, δηλαδή το ημέπερον των ελληνικών και το κατέναντι των τουρκικών, δύο βαρίας και σχεδόν νοσηράς ιδεολειψίας. Από δική μας πλευράς θεωρούμε ότι είμαστε οι κληρονόμοι της Βυζαντινής λεγόμενης αυτοκρατορίας, από την άλλη πλευρά της Οθωμανικής. Αλλά αμφότεροι ως έθνη, και τότε επιλέξαμε να λειτουργήσουμε ως έθνη, καταλύει κάθε ουσιαστική διεκδίκησή μας έναντι αυτών των μορφών, των διοικητικών μορφών. Και ο λόγος είναι απλός και κοινός και για τους δύο. Ασχέτως αν εμείς είχαμε μία σειρά από δεκάδες δυναστείες επί του ρωμαϊκού θρόνου, κάποιες εκ των οποίων απέληξαν να είναι σχεδόν ή τελείως ελληνικέ, και από την άλλη μία δυναστεία βεβαίως, η Οσμανική, των Οσμανιδών, η οποία ήταν, νομίζουν κάποιοι ήταν τουρκική. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Από τη στιγμή που επιλέξαμε και εμείς και οι Τούρκοι να γίνουμε έθνη, πάβουμε να έχουμε αυτοκρατορικές καταβολές. Διότι το αυτοκρατορικό φαινόμενο, καταρχάς να κάνουμε μία διάκριση. Υπάρχουν οι μονοθεματικές, θα τις έλεγα, αυτοκρατορίες, οι εθνικές αυτοκρατορίες, οι οποίες κατ' ουσίαν δεν είναι αυτοκρατορίες. Δηλαδή, η γερμανική έθνης αυτοκρατορία. Και όταν λέω γερμανική, εννοώ η δημιουργηθήσα μετά τον Γαλλογερμανικό πόλεμο του 1871. Ήταν μια μονοθεματική αυτοκρατορία, μια αυτοκρατορία Γερμανών, καθαρός. Η Βρετανική αυτοκρατορία επίσης κάτι παρόμοιο, αλλά με πιο ευφυείς, θα έλεγα, τρόπους προσλήψεως και εισαγωγής στο χώρο της ελίτ των περιφερειακών της παραρτημάτων, δηλαδή των αποικιακών των λεγόμενων. Πραγματικές αυτοκρατορίες για μένα ήσαν η Ρωμαϊκή, η οποία είχε κάνει πραγματική υπέρβαση στην ρωμαϊκότητα, υπό την έννοια της εθνότητος, διότι με αλλεπάλληλα διατάγματα, έδικτα και άλλα τέτοια νομοθετικά, αλλά και ουσιαστικά βήματα, που ξεκινούσαν ήδη από την εποχή της Δημοκρατικής Ρώμης, από τους νόμους του Πλάφτου Παπυρίου, μέχρι να φτάσουμε στην αυτοκρατορική Ρώμη, όπου ενετάσσονται στον ιστόν της και των διοικητικών και των εθνικό ουσιαστικά, εθνότητες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το Λάτιο ούτε με την Ιταλία καν. Συγκρότησαν με ένα κεντρικό πυρήνα που ήταν το πρόσωπο του αυτοκράτορος, με θεσμούς οι οποίοι επέζησαν μέχρι το τέλος όσοι το εισήγκλητος, ασχέτως αν υποβαθμίστηκαν κατά καιρούς, συγκρότησαν ένα κεντρικό πυρήνα εξουσίας, ο οποίος τροφοδοτεί το πανταχώθεν και όχι μονοθεματικός. Αυτό δηλαδή που έγινε στο τέλος όταν περιήλθε στα χέρια τα δικά μας, ειδικά μας ενώ των Ελλήνων. Πράγμα το οποίο συνέβη κατά βάση με πολύ διακριτό τρόπο πλέον στα χρόνια της
της Λατινικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή της Αλώσεως του Κωνσταντινούπολης 1904, όταν για πρώτη φορά απεκλήθημε για να διαφοροποιηθούμε από τους Φράγκους κατακτητάς ως Έλληνες, ακούστηκε το όνομα ξανά πάλι μετά από αιώνες επισήμως πλέον και όχι ούτε καν με υβριστικό χαρακτήρα ή για αυτούς μπορεί και υβριστικό και το αποδεχτήκαμε ότι είμαστε Έλληνες. Το ίδιο πράγμα υπέστη η Οθωμανική Αυτοκρατορία όταν μετά την πτώση του Σουλτανάτου και του Χαλιφάτου το 1924 με τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση απερίφθη υπό του κεμαλικού κατεστημένου εν ώψη της συγκροτήσεως ενός ισχυρού κοσμικού κράτους απερίφθη κάθε τι των Οθωμανικών, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν πολυεθνική και μάλιστα με έναν εξαιρετικό τρόπο τροφοδοσίας της εξουσίας ακόμα και σε επίπεδο Σουλτάνων, αν λάβουμε υπόψη ότι πλήστε εξ αυτών, τουλάχιστον από πλευράς Μητρός, μπορούν να καταταγούν σε διάφορα έθνη. Από Κυρκασίους, Έλληνες, Αλβανούς, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Εμείς τώρα το συνεχίζουμε αυτό το παιχνίδι. Προχθές είδαμε αυτές τις κατ' εμέ γελίους πανηγυρισμούς και φιέστες του γείτονος κυρίου Ερντογάν, πάνω με διάφορα διοράματα και παρωράματα και δεν ξέρω τι άλλο και οράματα. Εμείς δεν έχουμε υστερήσει σε παρόμοια πράγματα, έχουμε ζήσει και εμείς τέτοιες φαντασιακές καταστάσεις, άλλοτε σοβαρές και άλλοτε γελίες. Να επισημάνω στο χώρο των σοβαρών την προσπάθεια του ελληνικού θρόνου κατά τα σαρχάς του 20ου αιώνος, υπό την καθοδήγηση, την ήπια καθοδήγηση θα έλεγα, της βασιλίσσης Όλγας, στο να εκπαιδεύσει τον νέο διάδοχο του θρόνου κατά τρόπον βυζαντινοπρεπή και όχι αρχαιοπρεπή όπως ήταν τότε. Και με εισαγωγή πλέον και των συμβόλων ακόμη της παλαιάς αυτοκρατορίας. Ήταν μία, ας την πούμε, προσπάθεια στα πλαίσια της μεγάλης ιδέας, η οποία μεγάλη ιδέα είχε πάντοτε ήταν συνηρτημένη προς την Κωνσταντινούπολη και όχι προς άλλα πράγματα, ούτε μικρές Ασίες, ούτε τέτοια πράγματα. Ο στόχος της μεγάλης ιδέας ήταν η Κωνσταντινούπολης. Τέλος πάντων, για να μην παρεκκλίνουμε πάρα πολύ, θα ήθελα με την άδειά σου να εξετάσουμε, αν γίνεται, κάποιες δομές της αυτοκρατορίας αυτής, και να δούμε αυτές οι δομές κατά πόσο συνέβαλαν στην διατηρησιμότητά της και απορριπτόμενες ή παραμελούμενες οδήγησαν στην εξαφάνισή της, στην καταστροφή της. Να πούμε ακόμη ένα πράγμα, ότι αυτό που κάποιοι αποκαλούν Βυζάντιον ή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Ελληνορωμαϊκή ας το πούμε αυτοκρατορία ή Ρωμανία αλλιώς, ουσιαστικώς είχε αποβιώσει τυπικός μονονυφίστατο όταν έγιναν τουλάχιστον η Δευτέρα Άλωσης. Είχε πάψει πια να έχει επικράτειες αναπεπταμένες, είχε πάψει πια να έχει επικράτειες με αυτάρκη, που θα τις έδιναν αυτάρκη απόρων επιβιώσεως. Πληθυσμιακός ήταν καθημαγμένη, είχε πληγεί ήδη από αλλεπάλληλους λοιμούς και αραίωση του πληθυσμού της. Αυτά που λένε ορισμένοι ότι ήταν 200.000 καλόγεροι και 50.000 πολίτες, ας πούμε, και κάτι τέτοια, είναι ανοησίες, δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Γενικώς η πόλης ήταν καθημαγμένη, δεν είχε πληθυσμό. Δεν ήταν σε θέση να υπερασπιστεί ούτε το τεράστιο αυτό οχυρωματικό έργο που την περιέβαλε. Τα διαβάζουμε, όποιος έχει διαβάσει τα απομνημονεύματα, τα χρονικά όπως λέγονται, τα δύο του Δούκα, του Φρατζή, του Γενίτσαρου, του Σκεντέρη, του Ρώσου, του Νικολάου Βάρβαρου, Ενετού, του Κρητοβούλου, όλα αυτά τα χρονικά, θα δει μέσα έναν απέλπιδα αγώνα να τρέχουμε πότε από τη μια μεριά, πότε από την άλλη. Δηλαδή δεν υπήρχε μια στιβαρή, ας το πούμε, αμυντική γραμμή. Να πάμε όμως σε κάτι πολύ σημαντικό.
αυτό που λέμε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Βυζάντιο, θα το τονίζουμε πάντοτε, θα πρέπει να δούμε την ονοματολογία της καταρχάς. Και όταν λέω ονοματολογία, όχι να μπούμε σε από πού προέρχεται και τι και τα λοιπά. Είναι μια ενότηση η οποία έχει να κάνει με την κρατική της ταυτότητα, δηλαδή ποια είναι η κρατική της ταυτότητα, ποιοι είναι οι θεσμοί της, αν οι θεσμοί αυτοί συνέβαλαν στο μεγαλείο της και, ή στην πτώση της, στην καταστροφή της. Αρχικώς ή το πολυσυλλεκτική, όπως είπαμε. Απειρτίζεται από μικρο, να τις πούμε, εθνότητες. Είναι δύσκολο τώρα πια να κάνει κανείς τέτοιους διαφορισμούς, αλλά ο χώρος στον οποίο διαφέντευε αυτή η κρατική ενότηση ήταν τεραστίας, ήταν πολυποικιλιακός, να το πούμε έτσι, και από πλευράς λαών, γλωσσών, πολιτισμών, οι οποίοι πάντοτε ετίθεντο σε μία σύνθεση κάτω από μία, από μία κορώνα, ένα στέμα. Όπως ο δοντίατρος μας βάζει κορώνα στο δόντι για να το κρατήσει να μην διαλυθεί, έτσι χρειάζεται πάντοτε η κορώνα, το στέμα που λέμε. Ο βασιλικός θεσμός, ο οποίος ήταν ενισχυμένος και με ένα θρησκειακό πλέον πλέγμα, το οποίο ήταν το δόγμα, που απαιτέλει και παράγοντα εσωτερικής συμπαγότητος, εσωτερικής συγκροτήσεως, αλλά και επεκτάσεως. Διότι το δόγμα, όταν αντιμετωπίστηκε με ιεραποστολικό τρόπο, έδωσε νέες επικράτειες, οι οποίες υπάρχουν μέχρι σήμερα και οι οποίες μάλιστα διεξεδίκησαν τη συνέχεια αυτή. Βάσει του δόγματος έγινε αυτό το πράγμα, με κανένα άλλο τρόπο. Όσες πριγκίπισες και να παντρεύανε οι Βυζαντινοί με τους Ρώσους και από εδώ και από εκεί, άνευ του δόγματος δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Και στους Γερμανούς στείλανε μια εξαιρετική πριγκίπισσα ως γνωστόν, παντρεύτηκε τον Όθωνα, τον βασιλέα και αυτοκράτορα αυτών των επικρατιών, τέλος πάντων, αλλά δεν έγινε κάτι το αξιοσημείωτο από πλευράς βυζαντινής ή ρωμαϊκής, αν θέλεις, μεταλλάξεως, γιατί είχαμε μεταλλάξεις εκεί πέρα. Είχαμε όμως το ίδιο πράγμα που συνέβη στη Ρωσία, συνεκρότησε μία βυζαντινοπρεπή, θα έλεγα, αυτοκρατορία, η οποία και αυτή ήταν πολυεθνική, όπως εξελίχθηκε με τις αλλεπάλληλες επεκτάσεις της. Για να φτάσουμε σήμερα σε αυτό που βλέπουμε, το οποίο είναι ένα πολυεθνικό κατ' ουσίαν κατασκεύασμα κι αυτό. Εμείς λέμε συνοπτικώς, γιατί έτσι πάντα λέμε οι Ρώσοι, ή λέμε οι Αμερικανοί, ας πούμε, ή δεν ξέρω, είναι ένα περιληπτικοί όροι που μέσα τους κρύβουν μικρούς εθνοδυναμισμούς, οι οποίοι έρχονται και ή συγκλίνουν, αν υπάρχει ένα ευφυές σχέδιο και ένα πατρόν, να το πούμε έτσι, που οδηγεί σε μια τέτοια σύγκληση, ή σε αποσύνθεση. Γιατί κάποια στιγμή, όταν βλέπουν ότι δεν εξυπηρετούνται κάποια οράματα των συνιστοσών αυτών, αρχίζουν οι φυγοκεντρισμοί. Πολιτισμικώς, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πάντοτε έχει μια γραμμή η οποία ξεκινά και τελειώνει πριν τον χριστιανισμό, βέβαια. Είναι μια περίοδος, να μην μπούμε σε αυτή, γιατί θα πλατιάσουμε. Αλλά από την χριστιανικότητα, χριστιανοποίησή της και εντεύθεν, το δόγμα, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι ο συνθετικός και συνδετικός κρίκος. Βεβαίως καταφέρνουν πάντοτε και υποφόσκουν μορφές είτε διοικητικές είτε πολιτισμικές του παρελθόντος. Διατηρούνται τίτλοι. Στη μεν Δύση, ας πούμε, ο τίτλος του Μεγάλου Ποντίφικος, που μένει στάμπα και προσωνύμιον του Επισκόπου της Ρώμης. Η σύγκλητος στην Ανατολή, η σύγκλητος υπάρχει μέχρι και τα χρόνια του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ερωτάται η σύγκλητος. Μπορεί να μην έχει τη δύναμη που είχε η ρωμαϊκή σύγκλητος στα χρόνια της Δημοκρατίας, αλλά στα χρόνια του Κικέρονος, ας πούμε, ή του Κάτονος και των μεγάλων αυτών μορφών της Δημοκρατικής Ρώμης, αλλά η σύγκλητος παίζει ακόμα κάποιο ρόλο. Διότι είναι το επιστέγασμα της συγκλήσεως των διαφόρων ελίτ.
οι παλιές ελίτ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής, επαναλαμβάνω, οι οποίες κάποτε είχαν και τοπικιστικό χαρακτήρα, ήσαν ευγενείς της περιφερίας, διοικητές θεμάτων, μεγάλοι τιμαριούχοι, όλοι αυτοί συνέκλυναν κάποια στιγμή, στέλνανε μέλη των οικογενειών αυτών και συγκροτούσαν τη Σύμπλητο. Αυτή, ας την πούμε, η κατεύθυνση, η οποία ανεβαπτίζεται κατά καιρούς, άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο, στα νάματα του παρελθόντος, ανοιχνεύεται ήδη από την πρώτη στιγμή της ιδρύσεως της Κωνσταντίνου Πόλεως. Η Κωνσταντίνου Πόλης ιδρύεται, είναι αρώμη κατά άλλους, ενώ ήδη έχει χριστιανιστεί το κράτος τυπικώς, έχει υπερισχύσει το χριστιανικό στοιχείο έναντι των μυθραϊκών και των αρχαιοελληνορωμαϊκών θεολογικών, ας το πούμε, καταβολών, θρησκευτικών καταβολών. Εν τούτες, ο Κωνσταντίνος, όταν ιδρύει την πόλη με το περίφημο τυπικό του σχοινισμού, όπως λέγεται, ο σχοινισμός είναι μια ιεροπραξία η οποία πρέπει να γίνει από πρόσωπα που έχουν κάποιο ιερόν λειτουργήμα, όπου ουσιαστικά τίθενται τα θεμέλια, η περίμετρος της πόλεως. Όταν γίνεται αυτό στην Κωνσταντινούπολη, ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν καλεί χριστιανούς επισκόπους να το κάνουν αυτό, καλεί δύο από τις εκλεκτότερες και λαμπρότερες μορφές του αρχαίου και αποθνίσκοντος κόσμου, των Αγόριων Πρετεξτάτων, ο οποίος είναι μια απίστευτη μορφή Ρωμαίου της ύστερης, του ξεψυχίσματος της παλιάς Ρώμης, ο οποίος ήταν, αν διαβάσει κανείς το cursus honorum, δηλαδή τον κατάλογο των τίτλων του, είχε λάβει σχεδόν όλες τις μορφές μοιήσεων σε αρχαία μυστήρια, είχε χρηματίσει ιερεύς όλων των θρησκευτικών ενωτήτων της εποχής εκείνης, αλλά φυσικά και των διοικητικών. Είχε διατελέσει πρέτορ από την Αχαΐα μέχρι την Λουσιτανία, τη σημερινή Πορτογαλία. Καλεί αυτόν και καλεί και τον φιλόσοφο, τον Σόπατρο, τον Απαμιαία, για να κάνουν την τελετή του σχοινισμού. Έτσι, η Κωνσταντινούπολη οικοδομείται από δύο εθνικούς. Ακολούθως, βεβαίως, όσο προχωρεί ο χριστιανισμός του κράτους και στα δομάς του πλέον και όχι μόνο στο πληθυσμιακό επίπεδο, αρχίζει αυτό το πράγμα να παίρνει πλέον ένα ιεροπρεπή χαρακτήρα και όλες οι τελετές να γίνονται κατά το θρησκευτικών χριστιανικών τυπικών ή τα τυπικά, αν θέλετε. Ποια ήταν τα στρατηγικά όπλα όμως αυτής της μεγάλης αυτοκρατορίας και πολύ σπουδαίας, η οποία όπως και αν τη βλέπει κανείς, είτε από τους αρνητάς της, όπως ήταν οι διάφοροι διαφωτιστές του 18ου αιώνα, που την έβλεπαν σαν κάτι βάρβαρο και αυτά και τα λοιπά, υπήρχε και μια σχετική αμορφωσιά γύρω από αυτά τα πράγματα τότε. Χρειάστηκε πολύ αργότερα, κυρίως Ευρωπαίοι, να ξυπνήσουν αυτή τη φοβερή έξαρση των Βυζαντινών σπουδών. Μεγάλο ρόλο, παρότι εμείς φυγόμαστε από αυτό, έπαιξε ο Φίλιππος Αλβεράιερ, ο οποίος ερέθησε με τον τρόπο που έκανε ό,τι έκανε, που έγραψε ό,τι έγραψε, ερέθησε και προκάλεσε άλλους να μπουν πιο βαθιά και να μελετήσουν. Και μας ανάγκασε και εμάς τους Έλληνες που είχαμε κηρύξει ως μη υπαρκτή. Είναι τρελό αυτό το πράγμα, το σκεφτεί κανείς. Υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα και σήμερα συμπατριώτες μας, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Ελληνισμός πέθανε στη μάχη της Πίδνας, εξαφανίστηκε τελείως και ξαφνικά έγινε ένα μπαμ λίγο μετά την Γαλλική Επανάσταση, την Ναπολεόντιο εποχή, και αναστήθη όπως βγαίνουν οι βρικόλακες από τους τάφους, ας πούμε, με γιαταγάνια και καριοφύλια και τα λοιπά, μπαίνοντας σε καράβια που είχαν ονόματα Πελοπίδας, Επαμεινώντας και τα λοιπά, και μεταξύ τους μιλάγαν αρβανίτικα. Λοιπόν, αυτά είναι, αν πέσει σε τέτοιες καταστάσεις, το χάσεις τελείως. Ο Ελληνισμός υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια και τώρα είναι περιττό που κάθομαι και το λέω αυτό το πράγμα. Αλλά για να μην ξεστρατίζουμε, όπως λένε, να αναφερθούμε στα βασικά όπλα αυτού του κράτους, τα οποία θα τα ονομάσω, θα τα
θα τα αναφέρω απλώς, χρειάζονται βαθύτερη ανάλυση γιατί έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρώτο από αυτά είναι το νόμισμα. Το νόμισμα, το οποίο είναι ο περίφημος σόλιδος, δηλαδή το νόμισμα των 24 καρατίων, το οποίο ήταν η πηγή της ισχύως του βασιλέως. Ήταν βασιλικό νόμισμα, ανήκει στον βασιλέα, ήταν και τα νομισματοκοπία του και το κεντρικό και τα περιφερειακά ανήκανε στον βασιλέα. Ήταν προσωπική του περιουσία και τη φρόντιζε με την ίδια επιμέλεια που ένας σόφρον άνθρωπος φροντίζει τα του οίκου του. Αυτό το 24 κομμάτι χρυσού εξισφάλιζε στην αυτοκρατορία όλη της την διοικητική ευελιξία. Αξιόπιστες πληρωμές κρατικών υπαλλήλων, πληρωμές των ανθρώπων που πολεμούσαν για αυτήν, ήταν μισθοφόροι όσοι επιτοπλίσουν. Έτσι το κληρονόμησε για την αρχαία Ρώμη άλλωστε. Εξαγορές κατ' ουσίαν, όχι υποτέλεια, θα το δούμε αργότερα αυτό, όχι φόρων υποτελείας, όταν αρχίζει και μπαίνει ο φόρος υποτελείας, έχει πάψει η αυτοκρατορία να υπάρχει. Αλλά εξαγορές αντιπάλων κρατών, επίσημες, ίσως και κάτω από το τραπέζι και πάνω από το τραπέζι, για να έχει την ησυχία της, για να ασχολείται με άλλα μέτωπα. Και μόλις τα κλείνει αυτά τα μέτωπα, ο σόφρον αυτοκράτορ, τότε τακτοποιεί πάλι τις υποθέσεις του με αυτούς που πλήρωνε μέχρι τότε και ενδεχομένως να τα παίρνει και εις διπλούν κάποια από αυτά. Το νόμισμα αυτό λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά, μάλλον να τα αναφέρουμε πρώτα όλα, είναι το νόμισμα, είναι η ιεραποστολική δράση. Ο αυτοκράτορ πλέον δεν είναι θεός όπως ήταν στην ρωμαϊκή, την παλαιορωμαϊκή αντίληψη, αλλά είναι εις Απόστολος. Δηλαδή έχει το βάρος πάνω του το να επεκτείνει την ιδεολογία της αυτοκρατορίας, η οποία είναι θρησκευτική ιδεολογία. Είναι η ιδεολογία του Ορθοδόξου Χριστιανισμού, όπως προκύπτει από το συνοδικό καθεστώς. Έχει σημασία αυτό το πράγμα, θα το αναφέρουμε αργότερα, αν μας δοθεί ο χρόνος, αναφερόμενοι στα της Φεράρας και Φλωρεντίας, που ξέρω ότι έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα, των συνοδικών στοιχείων. Είναι η γάμη. Δεν υπάρχει σνομπισμός στην ρωμαϊκή, βυζαντινή αυτοκρατορία. Το ρωμαϊκό στέμα δεν έχει σνομπισμό. Θα στείλει μια πριγκίπισσά του, ακόμα και μέσα σε ένα στάβλο με αξιοπρόσεκτα γουρούνια, τα οποία πρέπει να χειραγωγηθούν. Όταν δεν μπορεί να το κάνει με τα όπλα, όταν το χρήμα εκεί περισσεύει και δεν το έχουν ανάγκη, τι του στέλνει αυτό που έχουν ανάγκη πραγματικά. Λάμψη, μεγαλείο, μια βυζαντινή πριγκίπισσα. Κι ας είναι και δευτέρας διαλογής. Η βυζαντινή πριγκίπισσα είναι πάντα βυζαντινή πριγκίπισσα. Εκεί απάνω έχουν οικοδομηθεί θρόνοι που υπάρχουν μέχρι σήμερα ακόμα σε τέτοιες παραδόσεις. Και το φέρουν ως πολύ πιο σπουδαίο από το να έχουν στην κατοχή του τη λόγχη που τρύπησε τον κύριο ή το ιερό μαντήλιο, ξέρω και άλλα τέτοια πράγματα. Η ναυτική ισχύς. Πολύ σημαντικό πράγμα. Ας μην ξεχνάμε ότι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία δεν είναι το μία υπηρωτική αυτοκρατορία. Ήταν η αυτοκρατορία η οποία αντλούσε τη δύναμή της μέσα από τη Μεσόγειο. Και την αντλούσε μέσα από τη Μεσόγειο διότι από τη Μεσόγειο έπαιρνε τα βασικότερα στοιχεία για την επιβίωση του πληθυσμού της. Οι σιτοβολώνες τόσο της Ιταλίας όσο και της Αιγύπτου ήταν πολύτιμοι. Και χρειαζόταν μια ναυτική ισχύ για να τους υπερασπίζεται σε πειρατές, σε άλλες δυνάμεις κτλ. Ακόμη και τον Σιτοβολώνα που γίνεται σήμερα η αιματοχυσία εκεί πάνω, στη Ταυρίδα, στην περιοχή της Ταυρίδος και εκείθεν. Η ναυτική ισχύ εξασφαλίζεται μέσω μιας βαρύας παραδόσεως ναυπηγικής, η οποία εξασφάλιζε πάντοτε το καλύτερο. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς, τώρα μιλάμε για την καθημάς επικράτεια, δεν ξέρω τι γινόταν στην Κίνα, ξέρουμε μάλλον και σε άλλες επικράτειες του πλανήτου, αλλά το ρωμαϊκό ναυτικό μέχρι τα χρόνια που το παρατήσανε και το άφησαν να καταρρεύσει και το ανέθεσαν ουσιαστικά, γιατί αυτό ήταν η παρακμή της αυτοκρατορίας, ήταν μια σειρά αναθέσεων, αν αυτό θυμίζει τίποτα από σημερινές καταστάσεις. Δηλαδή πράγματα που αρχίζεις με μια ιτοπαθή και μινιμαλιστική αντίληψη
να λες ότι αυτό δεν είναι τώρα εγώ να ασχοληθώ με αυτό, θα μου φάει πολύτιμο. Εγώ έχω πιο σπουδαία πράγματα. Πρέπει να διοργανώσω, ξέρω εγώ, μια Ολυμπιακούς αγώνες ή κάτι άλλο πιο σοβαρό από τέτοιες ιδέες. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις το ρωμαϊκό ναυτικό είχε μια γκάμα, μια ποικιλία πλοίων και στόλων, όχι στόλων, που του δημιουργούσε τις δυνατότητες να έχει αδιατάρακτη τροφοδοσία και διακίνηση αγαθών. Ας μην ξεχνάμε ότι δια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας διεκινούν το αγαθά προς τις βαρβαρολάνδες, τις άλλες που ήταν προς την Εσπερίαν, προερχόμενα από την βαθύτερη Ασία. Έτσι, με τάξια, ιστορίες, μπαχαρικά και διάφορα τέτοια πράγματα. Τεχνολογία η οποία μέχρι σήμερα αφήνει εκθάμβους πολλούς συγχρόνους επιστήμονες. Από τα οικοδομικά, τα οποία τα κληρονόμησαν βεβαίως εμπολείς από την ελληνορωμαϊκή παράδοση, αρχιτεκτονική κτλ., αλλά και πολεμική τεχνολογία, χημική τεχνολογία, όπλα στρατηγικής υποστάσεως, το υγρόν πυρ, το ελληνικόν πυρ, όπως είναι η ονομασία του πραγματική. Και κυρίως εμπορική κυριαρχία. Κυριαρχούσε στη Μεσόγειο. Όταν έπαβε να κυριαρχεί στη Μεσόγειο, άρχισαν τα παρατράγουδα. Συν ένα άλλο στοιχείο, το οποίο έχει να κάνει με την στρατιωτική ισχύ, που ήταν ο ωραιότατος θεσμός των θεματικών στρατών. Οι θεματικοί στρατοί ήταν στρατεύματα τα οποία είχαν επιχώριο χαρακτήρα, τα θέματα όπως ήταν διηρημένη η αυτοκρατορία τότε, ο κάθε επικεφαλής θέματος είχε την, όπως ήταν οι παλαιοί πρέτορες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είχε την υποχρέωση να συντηρεί θεματικών στρατών. Δηλαδή ένα στρατό ο οποίος απειρτίζεται από εγχωρίους πολεμιστάς, οι οποίοι υπερασπίζονται σε ώρα ανάγκης την συγκεκριμένη επικράτεια και σε ώρα μεγίστης ανάγκης τροφοδοτούσαν το μέγιστο στράτευμα. Αυτά όλα, αγαπητέ Κωνσταντίνε, απελακτίστησαν συν το χρόνο από διάφορους αυτοκράτορες. Να πω ένα κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, ο σόλιδος που είπαμε προηγουμένως στο νόμισμα, που ξεκίνησε με τα 24 καράτια, επί Μιχαήλ IV, αν θυμάμαι καλώς, του Παφλαγόνος, έπεσε στα 22 καράτια. Άρχισε δηλαδή το ίδιο το κράτος να κλέβει την ισχύ του. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που αναφερόμεθα στην νομισματική έκπτωση, να το πούμε έτσι, η οποία υπονόμευσε σημαντικότατα την ισχύ του κράτους γενικότερα. Είχαμε αναφερθεί στον Μιχαήλ τον Τέταρτο τον Παφλαγόνα, ο οποίος το έκανε από 24, το έκανε 22 καράτια. Θα τα πω, αν ξεφύγει κάτι, τώρα ό,τι θυμάμαι. Ο σπουδαίος κατά τα λοιπά αυτοκράτορα Κωνσταντίνος ο Μονομάχος το κατέβασε ακόμα, τα πήγε στα 21 καράτια. Ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Δούκας στα 18. Ο Ρωμανός, ο Ατυχής, ο Διογέννης, ο Τέταρτος στα 16. Ο Μιχαήλ ο Έβδομος, ο Δούκας, καταστροφικός στα 14, το έκανε σχεδόν δαχτυλίδι αραβόνος που πρόκειται να διαλυθεί μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Νικηφόρος ο δεύτερος, ο Βοτανιάτης, το πήγε στα 8 παρακαλώ, δηλαδή μιλάμε για τέλειο εκθεσμό. Και έρχεται ξαφνικά ο Αλέξιος ο Κομνηνός το 1092 και δημιουργεί το υπέρπυρον, δηλαδή τον διάδοχο του σολίδου, και ανεβάζει ξαφνικά τα καράτια σε 20,5. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εγώ δεν είμαι ο ευρυθής ιστορικός που παρουσιάσατε στην αρχή της εκπομπής, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς μία αυτοκρατορία που μάλλον θεωρείται παρακμάζουσα, ξαφνικά στα χρόνια εκείνα του Αλεξίου του πρώτου του Κομνηνού, καταφέρνει και τροφοδοτεί πάλι το θησαυρό της με μία τέτοια υψηλή περιεκτικότητα χρυσού. Εγώ έχω δικές μου θεωρίες, βέβαια, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι και σωστές, γιατί στερούμε και των απαραίτητων μελετητικών εργαλείων για να το σταθεροποιήσω, να το παγιώσω αυτό το πράγμα. Ενδεχομένως να πρόκειται για μία μεγάλη εισρωή λαφύρων, τα οποία προκάλεσαν οι σταυροφόροι, με θετική έννοια, με εισρωή στα αυτοκρατορικά ταμεία.
Γιατί οι Κομνηνοί εκείνη την εποχή έδιναν μεγάλες δυνατότητες στις σταυροφορικές στρατιές, ουσιαστικώς τις εμίστοναν, και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αυτό θα είναι και η αιτία της πτώσεως του 1204. Τους εμίστοναν τους σταυροφόρους, τους χρησιμοποίησαν, τους ξεζούμισαν μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Την αντιόχεια, ας πούμε, που την είχαν στα χέρια τους οι Άραβες, τους την ξανάδωσαν μπουναμά οι σταυροφόροι στον αυτοκράτα, στο βασιλέα του Βυζαντίου, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τέλος πάντων, το νόμισμα καταραίοντας, γιατί και μετά τον Κομνηνό άρχισαν πάλι αυτές οι μειώσεις περιεκτικότητος, οι οποίες οδήγησαν σε αφαιρεγγιότητα πληρωμών της αυτοκρατορίας. Και εκεί άρχισαν τα δυσάρεστα. Άρχισαν, όταν δεν έχεις να δώσεις, και αν θυμίζει κάτι αυτό, όταν δεν έχεις να δώσεις παρά, αρχίζεις και δίνεις τι δίνεις. Αυτό που δινόταν πάντοτε από την αρχαιότητα. Από το σώμα σου το ίδιο, ακόμα και μεγάλες δημοκρατίες όπως η Αθήνα και η Ρώμη, μέχρι τα ασημικά που λέμε. Δηλαδή τι, εκχωρείς τομείς της κρατικής, μέχρι τότε κρατικής ισχύος ουσιαστικώς, τους εκχωρείς σε άλλους, επειδή δεν μπορείς να τους υποστηρίξεις. Δηλαδή αρχίζουν υποχωρήσεις στα ναυπηγικά προγράμματα. Τι να τον κάνουμε το στόλο? Αυτοί οι καλοί άνθρωποι από τις ναυτικές δημοκρατίες μας εξυπηρετούν τέλεια, να πούμε, και παίρνουν και όλα τα ρίσκα, καταπειρατών, ό,τι θέλεις. Δώσ' τους και ένα τόπο να σταθούν, οπ, μάνι μάνι, η μία ακτή της Κωνσταντινούπολης επικίζεται από γενουάτες, πισάρτες και ενετούς, και μάλιστα σε αυτό χρωστάμε και τότε την τελική στιγμή της πτώσεως. Ανέλπιστα βρέθηκαν κάποιοι οι οποίοι σηκώσαν τα όπλα και βάλανε πλάτη, να τους το αναγνωρίσουμε αυτό. Διαλύεις τους θεματικούς στρατούς για να δώσεις τη δυνατότητα σε ό,τι σου είχε απομείνει σε έδαφος στους διοικητάς αυτών των επικρατειών να αποδεσμεύσουν πόρους για να μπορούν να τροφοδοτούν το κεντρικό αυτοκρατορικό ταμείο. Δηλαδή απειλάγησαν από το να οι ίδιοι να έχουν στρατό, γιατί το να έχει στρατό την εποχή εκείνη δεν ήταν λιγότερο δαπανηρό από ό,τι είναι σήμερα. Και το σημαντικότερο ήταν ότι μιλάμε για μια σοβαρή αυτοκρατορία όπως ήταν η Ρωμαϊκή, η οποία δεν άφηνε ποτέ τους στρατιώτες της να πεινάσουν, να ζητιανεύουν με ένα κομμένο ποδάρι από μια μάχη, τις οικογένειές τους να γυρνάνε από εδώ και από εκεί, να ζητιανεύουν και να κλέβουν και να κάνουν διάφορα πράγματα. Υπήρχε μια φοβερή κοινωνική μέρημνα σε αυτό το κράτος, πρωτοφανής, θεσμοί όπως ήταν το αξίωμα του ορφανοτρόφου. Ο μέγας ορφανοτρόφος ήταν κάτι σαν πρωθυπουργό σήμερα, και φτάναν πολλοί από αυτούς να γίνονται και πρωθυπουργοί, μεγάλοι ορφανοτρόφοι. Οι εκστρατείες δημιουργούσαν ορφανά πολλά, τα οποία δεν μπορούσαν να τα αφήνει στον κάθε αλήτη να πούμε, να τα ταλαιπωρεί και να τα καταστρέφει και να τα διαφθείρει. Το παραστράτημα του μεγάλου ορφανοτρόφου σήμαινε τον άμεσο θάνατό του από τον αυτοκράτορα τον ίδιο, δηλαδή τον έστελνε κανονικότατα. Νοσοκομεία μεγάλα. Όλα αυτά είχαν έξοδα για να συντηρηθούν. Για να αισθάνεται ο υπηρέτης του κράτους, ο πολεμιστής του κράτους, αυτή την ασφάλεια πρέπει να αισθάνεται σε ένα πολιτισμένο κράτος. Όταν ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος, ετύφλωσε περίπου 10.000 εχμαλώτους Βουλγάρους, αυτό εμείς με την σύγχρονο ηθική το εκλαμβάνουμε σαν μια πράξη βαρβαρότητος. Και βαρβαρότητος ασυμβάτου για έναν Ρωμαίο αυτοκράτορα και για τις παραδόσεις φυσικά αυτές. Συνήθως ήταν πιο ορθολογικές οι χρήσεις τέτοιων πραγμάτων. Υπήρχε μια κλεμέντια, να το πούμε έτσι λατινικά, κλεμέντια imperatoris, η επιοίκεια του Τίτου, που λέει και ο άλλος στην όπερα τη γνωστή, η οποία έδινε και τη δυνατότητα στον άλλο να κάνει το βήμα πίσω, που λένε. Δηλαδή όταν δεν στριμώξεις τον εχθρό σου στη γωνία όπου ξέρεις πια ότι θα σε πολεμήσει, γιατί παίζει τα πάντα εκεί πέρα. Γιατί το έκανε αυτό ο Βασίλειος? Αυτό που λέω τώρα το δένω με αυτό που είπα προηγουμένως, τα οικονομικά. Ήταν μια δημοσιονομική κίνηση.
δεν θα το ξανακούσετε από κανέναν. Το λέω εγώ γιατί έτσι το αντιλαμβάνομαι. Πού έγκυται αυτή η δημοσιονομική κίνηση? 10.000 στρατιώτες, οι οποίοι ήταν προσωπική ιδιοκτησία του τσάρου Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Αν τους έκοβε τα κεφάλια όλους αυτούς ή τους πέταγε σε τίποτα ορυχεία μέσα να πεθάνουν μέσα σε λίγους μήνες, τις κακουχίες, το θέμα είχε λήξει. Συντόμως ο τσάρος Σαμουήλ θα βάζε τα στήλη υπηκόους του να γεννήσουν και άλλους αυτούς και μετά από λίγα χρόνια τα γνωστά. Αυτά που γίνονται πάντοτε στις ανθρώπινες κοινωνίες. Όταν σου στέλνω 10.000 τυφλούς, αυτούς δεν μπορείς να τους αγνοήσεις. Είναι πολεμιστές οι οποίοι πολεμήσαν για σένα και πρέπει να υποστηρίξεις οικονομικώς αυτούς και τις οικογένειές τους. Καταλαβαίνετε γιατί έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε ο Σαμουήλ? Όχι από φρίκη επειδή 10.000 τυφλούς μπροστά του με βγαλμένα μάτια. Δεν καταλαβαίναν τότε από τέτοια πράγματα. Άνθρωποι οι οποίοι πίναν το κρασί τους μέσα στο κρανίο του αντιπάλου τους, δεν νομίζω ότι θα παθαίναν κάτι μεγάλο ψυχολογικό βλέποντας 10.000 τυφλούς. Μπροστά του είδε 10.000 συνταξιούχους, αναπήρους συνταξιούχους, που έπρεπε να τους πληρώσει από τον προσωπικό του μπεζαχτά, από το ταμείο του, από το εράριουμ, το ταμείο, το ιερών ταμείων. Αυτό ήταν ο κουναμάς που του έκανε ο κ. Βασίλης ο Βουλγαροκτόνος και τον εσχόλασε. Το είπα αυτό για να φανεί ότι οι εκχωρήσεις τομέων παραγωγικών του κράτους και δυστυχώς αυτά τα ξαναζούμε. Δυστυχώς τα ξαναζούμε. Υπό το πρόσχημα ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας, διότι αυτό απάδει προς τα συγχρόνους θεωρίας τας οικονομικάς και εν μέρει είναι σωστό αυτό το πράγμα. Το κράτος μπορεί να είναι επιχειρηματίας, αρκεί να έχει μορφώσει διαχειριστική αντίληψη εκείνων οι οποίοι θα επιχειρούν επ' ονόματί του και εν ονόματί του, όχι κατά τρόπο κλεπτοκρατικό, όπως συνέβη στα επιγενόμενα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κράτη που προέκυψαν, τα εθνικά, ημών μη εξαιρουμένων και των γειτόνων μας επίσης μη εξαιρουμένων. Τώρα, να πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο έχει να κάνει με την παρακμή πάντοτε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μιλάς για την παρακμή, διότι από εκεί θα αντλήσεις οτιδήποτε. Η ιστορία δεν διδάσκει ηθική. Όσοι προσπάθησαν να αντλήσουν ηθικά συμπεράσματα μέσω της ιστορίας, και αυτό ήταν κάτι σύνηθες, το βιώσαμε στα σχολεία μας, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αλλά επί ελληνικής διοικήσεως του κράτους διδασκόμεθα ηθική μέσω της ιστορίας σε παλαιότερους χρόνους. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να το έχουν αλλάξει αυτό οι προοδευτικές δυνάμεις που διέπουν την διακυβέρνηση του τόπου, αλλά έχουμε τις διάφορες διολυστήσεις, οι οποίες είναι πολύ επίπεδες στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ένα πολύ σοβαρό πράγμα το οποίο αξίζει να αναφερθεί είναι οι συγκρούσεις, και εδώ δεν μπορούμε να καταλογίσουμε γιατί υπήρχαν άμεσες αναγκαιότητες. Θα εξηγηθώ. Είναι οι συγκρούσεις προς τα λεγόμενα κράτη μαξιλαράκια. Η Ρωμαϊκή επικράτεια δεν ήταν κάτι έτσι, πώς να το πούμε, αποκομμένο από τον Πέριξ χώρο. Υπήρχαν πάντοτε δυνάμεις οι οποίες θέλανε, περιφερειακές ή πιο ισχυρές ακόμη, οι οποίες θέλανε να διεισδύσουν σε αυτόν τον χώρο, σε αυτό το περιβόλι του Θεού μέσα και να αντλήσουν, να δρέψουν καρπούς. Κάποια από αυτά τα κράτη είχαν περισσότερο ή λιγότερο επιθετικό χαρακτήρα. Να γίνω σαφής. Το Βυζάντιο, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία λοιπόν, γνωρίζουμε ότι διεξήγαγε έναν μακρό και ένδοξο πόλεμο με θριαμβευτική κατάληξη κατά της τελευταίας Περσικής Αυτοκρατορίας, του κράτους των Σασανιδών, όπως λέγεται. Ένα πολύ σπουδαίο κράτος, σοβαρό, με πραγματικά αυτοκρατορική δομή και εξαιρετικούς μονάρχες. Το κατέστρεψε, το διέλυσε. Όταν ήλθαν από την έρημο οι Γκαμιλιέριδες, βλέπαν τα οράματα με τα
με τους αρχαγγέλους που κατεβαίναν και πετάγανε βιβλία από εδώ και από εκεί, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν οι Πέρσες. Και εάλλου η Περσία δια δευτέραν φοράν. Αυτό έφερε αμέσως σε επαφή και χτύπησαν οι συναγερμοί την αυτοκρατορία. Δεύτερο, η Αρμενία. Η Αρμενία, η οποία είχε πάντοτε μια φιλική σχέση προς τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μέχρι σήμερα ακόμα αναγνωρίζουμε θεσμούς και παραδόσεις προσήκουσες στην Ρωμαϊκή Βυζαντινή παράδοση. Ονόματα, οι βασιλείς τους των Αρμενίων, οι οποίοι είχε βασιλική δυναστεία, ήταν η δυναστεία των... λέγανε, ο τελευταίος σκοτώθηκε στη μάχη του Μποροντινό με την Απολέοντος, ο τελευταίος ας το πούμε κληρονομικός, ξεχνάω τη δυναστεία αυτή πως λεγόταν, αυτοί αφέθησαν κυριολεκτικό στο έλεος του Θεού. Δηλαδή οι Βυζαντινοί δεν τους βοήθησαν στο να αντιμετωπίσουν τις υπερκαιρωτικές προσβολές των μουσουλμανικών πληθυσμών και των πληθυσμών της Στέπας βεβαίως, οι οποίοι συντόμως κατέφτασαν και προς τα ειδικά μας, στα δικά μας μέρη. Οι πληθυσμοί της Στέπας, Μπαγκρατιών, ήταν η δυναστεία των Βαγρατιδών, όπως λέγεται. Ήταν ο τελευταίος, ο πρίγκιπ Μπαγκρατιών, αρχιστράτηγος του αυτοκρατορικού στρατού της Ρωσίας, σκοτώθηκε στη μάχη του Μποροντινό και έκτοτε εξέλιπε η βασιλεύουσα δυναστεία της Αρμενίας. Παρένθεση, κλείνει. Όταν εμφανίστηκαν οι άνθρωποι της Στέπας, σπρωγμένοι από άλλους ανθρώπους της Στέπας, έτσι γινόταν πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορούμε να θεωρηθούμε ότι ήταν καλοκάγαθος η πρώτη τους παρουσία. Ήτανε άνθρωποι χαμηλών απαιτήσεων, δεν ζητάγαν και πολλά πράγματα, ούτε καν τόπο να σταθούν, περιεφέροντα από εδώ και από εκεί. Και τα άρενα μέλη της οικογενείας τους εστρατολογούνται κατά κόρον. Ας μην ξεχνάμε ότι στο χρονικόν του Πέδρο ντε Μονκάδα, του Καταλανού, ο οποίος περιγράφει υπό τον τίτλο «Πόλεμος Αραγωνίων και Καταλανών κατά Τούρκων και Ελλήνων», επιλέξει, οι Καταλανοί όταν προδόθησαν όπως είχαν προδώσει, όπως είχε προδώσει ο Τισαφέρνης τους Μυρίους, αφού τους χρησιμοποίησαν και τα λοιπά, μοιάζει λίγο το πράγμα, προδόθησαν, οι αρχηγοί τους εσφαγιάστησαν από τους Βυζαντινούς, αλλά ήταν σκληρά καρύδια και πήραν το αίμα τους πίσω. Οι Βυζαντινοί τους χτύπησαν με τη βοήθεια Τούρκων. Ανοιχνεύουμε παρουσία Τούρκων πολεμιστών, εφήπων πολεμιστών πάντοτε, δεν έχουν καμία σχέση με τους σημερινούς Τούρκους, είναι άλλο πράγμα, άλλο πράγμα. Διατηρούσαν τις παλές αρετές της φυλής τους, αν μπορούν να αποδοθούν αρετές και γιατί όχι, της Στέπας. Ανιμιστέ, σαμανιστέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εκεί γίνεται το μεγάλο λάθος. Ενώ μέχρι τότε έδειχνε μια εξαιρετική μέρημνα η αυτοκρατορία σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, το αποστολικών, το εισαποστολικών έργων, αντί να τους πλευρίσει και να τους εκχριστιανίσει, πράγμα το οποίο θα τους ενέτασε και θα είχαμε ξεμπερδέψει από πολλά πράγματα, τους αντιμετωπίζει σνόμπ, που λέμε. Παρακατιανοί, φουκαράδες, ελληνοί, τρισάθλοι, βρώμικοι, κακομούτσουνοι, στραβοπόδαροι, βάζουν κάτι κρέατα κάτω από τις σέλες και μετά τα τρώνε, να πούμε. Τι σχέση έχουν αυτοί, να τους κάνουμε χριστιανούς? Όχι. Τους πλευρίσαν όμως άλλοι. Και αυτό επληρώθη. Απλώς πληρώθη τροφοδοτήσαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με μια και πρώτη φορά στην ιστορία της μη χριστιανική δυναστεία, η οποία έζησε πολύ περισσότερα από πάσαν άλλη δυναστεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό το λάθος για μένα ήταν τεράστιο. Δηλαδή η παραμέληση του χριστιανισμού των ανθρώπων τους οποίους ήδη είχαν διεισδύσει στην περιοχή σου και σου παρέσχουν υπηρεσίες, ήταν τραγικό. Ήταν ενάρκη στα θεμέλια, που πληρώθηκε με ματζικέρτ, με μυριοκέφαλα, με
μέχρι που στραγγαλίστηκε αυτή η χώρα, αυτή η επικράτεια στραγγαλίστηκε, γιατί όταν κλείνει τα στενά του Βοσπόρου, του, πώς το λένε, των Δαρδανελίων, τελείωσε, ήταν τελειωμένη η ιστορία. Έχοντας δε παραχωρήσει οτιδήποτε άλλο, οπουδήποτε αλλού, ουσιαστικά πάβεις να υπάρχεις. Υπάρχεις μόνο, εδώ είναι το περίεργο, στην μία από τις πλέον παραμελημένες περιοχές σου, που πάντοτε την έβλεπες τίποτα, σαν δευτερευούση σημασίας, που είναι η Καθημάς περιοχή, η Ελλάς. Εκεί εξακολουθούσε να υπάρχει το Βυζάντιον, η ρωμαϊκό της, να το πούμε έτσι, στο άλλοτε πριγκιπάτο του Μοραίος, που έγινε μετά, περίλθε στα χέρια των παλαιολόγων, και από εκεί ξεπήδησε και η παλαιολόγιος αναγέννησης και ίσως και το ευφιέστερο σχέδιο ανασυγκροτήσεως που θα μπορούσε να υπάρξει από τον μεγάλο πλήθωνα τον Γεώργιο Γεμιστό. Τοπιστικό βεβαίως όραμα, αλλά ενδεχομένως όχι, πώς να το πούμε, θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί ίσως με κάποιες άλλες. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θα έπρεπε να δούμε μετά λίγο την κατάσταση πριν την άλωση, όχι το 1204. Το 1204 ήταν μια, νομίζω το είχαμε πει και σε μια άλλη έτσι, ναι, παρουσίαση, ναι, που κάναμε, ότι ήταν το αποτέλεσμα μιας εμπορικής δοσοληψίας κατ' ουσίαν. Δηλαδή τι έγινε, οι άγγελοι που κυβερνούσαν τότε την αυτοκρατορία, διεπλάκησαν σε μία από αυτά τα συνήθεις δυναστικά σέριδας και μη βρίσκοντες ο τυφλός αυτός που τον είχαν εκθρονήσει, ο Ισαάκιος και τα λοιπά, μη βρίσκοντας αλλού από κούμπι, εκμεταλλεύτηκε ήδη τη δομή της στρατιάς της Τετάρτης Σταυροφορίας, η οποία προηγουμένως είχε δώσει πολύ ωραία στοιχεία συμπεριφοράς, λαιλατώντας με άγριο τρόπο, κτηνώδη τρόπο, μια καθολική, ρωμαιοκαθολική πόλη, τη Ζάρα της Δαλματίας, την οποία αυτά που διέγιναν εκεί πέρα ήταν απίστευτα, απίστευτα. Τους φέρανε στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και τους έταξαν φυσικά την αμοιβή τους. Δεν είχαν αυτοί οι άνθρωποι κατά νου να μπουν στην Κωνσταντινούπολη, ούτε καν. Ήθελαν να πάνε ακόμα παραπέρα να βρουν και περισσότερα λεφτά. Τι να πάει στην Κωνσταντινούπολη την εποχή εκείνη. Τους έφεραν και τους χρησιμοποίησαν για να ανέβουν πάλι στο θρόνο. Ανέβηκαν στον θρόνο, με τη διαφορά δεν τους πλήρωσαν. Και οι άλλοι στρατοπέδευσαν και λένε: δεν φεύγουμε εμείς από εδώ, αν δεν μας πληρώσετε τα χρωστούμενά μας. Φυσικά αυτό δεν έγινε και έγιναν τα επακόλουθα. Αλλά αυτό που έχει σημασία για μας είναι αυτό το διάστημα μεταξύ της πρώτης και δευτέρας αλώσεως, της τελικής. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το διάστημα, γιατί εκεί μέσα πραγματικά πρέπει κανείς μόνο εκεί να ενσκύπτει πραγματικά, να θεωρεί πλέον ως δεδομένα όλα αυτά που είπαμε, τελειωμένα, να μην αναστρέψουμε και τα λοιπά, και τα νομίσματα και τα θέματα και όλα αυτά. Έχει μια πραγματική κατάσταση στα χέρια σου και πρέπει να τη διαχειριστείς. Η κατάσταση αυτή είναι μια καθημαγμένη πόλης, πρωτεύουσα, χτυπημένη άγρια από την μαύρη πανόλη που σακάτεψε όλη την Ευρώπη κτλ. Από αδυναμία τροφοδοσίας πλέον, από ιδίους πόρους, λειτουργεί πλέον ως εμπορικός σταθμός. Η ύπαρξή της είναι εμπορικός σταθμός, τίποτα άλλο. Ενετοί, γενουάτες, πεισάτε. Αυτοί την ταΐζουν την πόλη, κανείς άλλος. Δεν έχει άλλους πόρους. Και μάλιστα εκεί γίνονται αυτές οι απελπισμένες προσπάθειες τη στροφή πάλι προς τη Δύση. Δεν έχει πια τον μεγαλειώδη χαρακτήρα που είχε η στροφή προς τη Δύση του Ιουστινιανού ή των επιγόνων του, των Κομνηνών, οι οποίοι έκαναν σπουδαίες κινήσεις στη Δύση, κεντριζόμενοι από τους Νορμανδούς, του Ροβέρτου Γκίσκαρδου και της παρέας του, όπου προς τη στιγμή ανέκτησαν τη Σικελία και την Κάτω Ιταλία. Μεγάλη επιτυχία αυτή για μια παρακμάζουσα αυτοκρατορία. Τώρα πια είναι ταπεινή η προσέγγιση. Σχεδόν, θα έλεγε κανείς, ζητιανεύουσα. Και διαλέγουν, ίσως έτσι ήρθαν τα πράγματα, ίσως το πιο ακατάλληλο όχημα
τάσεως χειρός βοηθείας, το δογματικών. Δηλαδή εμπλεκόμαστε πάλι σε μια θρησκευτική, μπαίνει πάλι το θρησκευτικό μπροστά. Το 1391, αυτό είναι κάτι που το παραβλέπουν πολλοί, στο δυτικό κόσμο, στην Παποσύνη, έχει ξεκινήσει μία σύνοδος, η σύνοδος της Βασιλείας, όπου εκεί πέρα, για πρώτη φορά, και είναι το προανάκρουσμα της μεταρρυθμίσεως αυτό ουσιαστικά, βγαίνουν κάποιοι σπουδαίοι και εκλεκτοί εκπρόσωποι της δυτικής σκέψεως, να αναφέρουμε τον Γουλιέλμο του Όκαμ, να αναφέρουμε τον Μαρσίλιο Φικίνο, τον Νικόλαο Κουσανό, οι οποίοι εμφανίζονται σε αυτή τη σύνοδο, προεδρεύει ο Πάπας Μαρτίνος ο Πέμπτος τότε, 1431, και θέτουν για πρώτη φορά, ακούγεται για πρώτη φορά, ότι ο δυτικός χριστιανισμός, ο Ρωμαιοκαθολικισμός, πρέπει να εγκαταλείψει το αυτοκρατορικό μοντέλο του Πάπα, την κορυφή, την αυθεντία με τα αλάνθαστα και όλα αυτά, αυτά μπήκαν λίγο πιο μετά, αν έχει σημασία όμως, και να επανέλθει στη συνοδική τάξη. Δηλαδή τι ουσιαστικώς, να επανέλθει στην τάξη των Ανατολικών Πατριαρχείων, τα οποία έχουν συνοδικό χαρακτήρα, ασχέτως του πατερναλισμού του αυτοκρατορικού πατριάρχου της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος πατερναλίζει τότε και όποιο πάντοτε πατερνάλιζε. Τυπικός, όχι, αλλά ουσιαστικός, ναι. Τους λέει για να σωθεί η μετέρα πίστης, λένε αυτοί οι καλοί άνθρωποι στην Βασιλεία της Ελβετίας, θα πρέπει να επανέλθουμε στη συνοδική τάξη. Τέρμα αυτές οι ιστορίες με τον Πάπα τύπου αυτοκράτορα κτλ. Εκεί γίνεται ένα άτυπο ή και τυπικό, αν θέλετε, σχίσμα. Για κάποιους λόγους αδιευκρινίστους ο Μαρτίνος πεθαίνει. Συνέβαινε πάντοτε αυτό σε κρίσιμες στιγμές. Και τον αντικαθιστά ο Ευγένιος ο Τέταρτος, ο οποίος συλλαμβάνει το φοβερό σχέδιο, πανέξυπνο, να αντιμετωπίσει αυτούς τους που ζητάνε συνόδους και δημοκρατίες με τον πιο απλό τρόπο. Ανακαλύπτει ξανά τη ρωμαϊκή, το Βυζάντιο, να το πούμε έτσι, και τους καλεί σε μία σύνοδο. Με ποιο σκοπό? Να τους πει, μη μιλάτε και πολύ, να, εδώ οι μεγάλοι εκπρόσωποι, οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της ανατολικής παραδόσεως και της συνοδικής τάξης έρχονται σε μένα. Έρχονται, σε μένα έρχονται. Κλείστε το και μη μιλάτε εν ολίγης. Και οι δικοί μας που βρίσκονται στην ανάγκη, όταν λέω οι δικοί μας εννοώ οι ανατολικοί, καταπλέουν, καταφθάνουν στην Φεράρα και μεταφέρονται λόγω μιας πανούκλας που πέσε εκεί, μιας χολέρας, δεν ξέρω τι ήταν ακριβώς, στη Φλωρεντία. Αλλά αυτό το εγχείρημα, το οποίο μάλλον ήταν καταδικασμένο εξ αρχής, διότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν να πάνε εκεί πέρα, σε μεγάλο ποσοστό ήσαν αντίθετοι. Δεν βλέπανε ουσιαστικά κέρδη από αυτή την ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι οι Βυζαντινοί, παρότι έκαναν σωρία ιστορικών λαθών, αλλά μην είμαστε αυστηροί, μιλάμε για 1000 χρόνια ζωής, έτσι. Ήσαν οξυδερκείς άνθρωποι. Δηλαδή ξέρανε ποιος θα σε βοηθήσει, ποιος θέλει να σε βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί, και ποιος δεν θέλει να σε βοηθήσει, αλλά αν τον χρησιμοποιήσει καταλήλως θα σε βοηθήσει. Το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία τους αυτό το πράγμα. Πράγμα το οποίο εμείς αδυνατούμε σήμερα να το, οι επίγονοι λεγόμενοι, να το πραγματώσουμε, να το ενσωματώσουμε στην στρατηγική μας σκέψη. Εμείς πάμε εξ ορισμού. Αυτοί πάντοτε μας βοηθούσαν, θα μας βοηθήσουν πάλι. Τι θα κάνουν, αφού μας βοηθάγαμε, να μας ξαναβοηθήσουν, δεν μας αφήσουν. Δεν είναι πάντα δεδομένα έτσι τα πράγματα. Φτάσαμε στην κατάσταση των διαμαχών που έγιναν στις συνόδους αυτές, στη σύνοδο, όπου είδαμε ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το ζητούμενο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Δύση, ενώ ήδη είχε έναν βαθμό υπολογίσιμο αναπτύξεως ανθρωπιστικής τότε, αυτό που λέμε ουμανιστικές σπουδές και τα τι άστα, αυτό είναι πολύ σπουδαία, κατ' ουσίαν ανακάλυψε το Ελντοράντο της. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι φτάσανε εκεί, βεβαίως στολισμένοι με τα βαρύτιμα βυζαντινά φορέματα κτλ., όπως απεικονίζει
στην περίφημη τυχογραφία στο υπομπή των μάγων, την περίφημη αυτή, του Μπενότσο Μποτσόλη, νομίζω είναι, όπου έχουμε και τη μοναδική απεικόνηση νατουραλιστική Βυζαντινού Αυτοκράτορος, του Ιωάννου του Παλαιολόγου, νομίζω, με την έφυπη, με όλη τη μεγαλοπρέπεια τη Βυζαντινής Αμφιέσεως, αλλά εκτός από όλα αυτά, κουβαλήσανε τόμους βιβλίων μαζί με τα δογματικά τους και άλλα κοινά, τα οποία χρησίμευσαν ως δώρα σε επιφανείς της εποχής εκείνης, αλλά εκτός αυτού, τινές εξ αυτών, όσο πλήθων, διοργάνωσαν διαλέξεις, σειρά διαλέξεων, σεμινάρια, όπου εκεί πέρα οι άλλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Πρώτη φορά άκουσαν την ελληνική γλώσσα να ομιλείται, όχι κατά τον γελιοδέστατο τρόπο που ομιλείται σήμερα, από κάποιους ξένους. Άκουσαν συγκριτικές μελέτες μεταξύ του Αριστοτελισμού και του Πλατωνισμού και κυρίως άρχισαν να μπαίνουν τα θεμέλια αυτού που λέμε ουμανισμός, όχι απλώς καθόμαστε και ρεμβάζουμε μπροστά σε αρχαία ερείπια και αρχαία κείμενα, αλλά αρχίζουμε να ζητούμε αυτά να τα εντάξουμε στην κοινωνική ροή των πραγμάτων. Άρχισαν να τραβάμε τι γινόταν στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, σε πολιτικό επίπεδο, τι γινόταν έτσι. Αυτά τα πράγματα ήταν εκτίμητα. Ακόμα και αν κανείς υποβαθμίσει αυτή τη σύνοδο, τα αποτελέσματά της ήταν καταλυτικά για τη Δύση. Αλλά και επειδή και εμείς δεν είμαστε τελείως αποκομμένοι από αυτό που λέμε Δύση, είμαστε ένα κομμάτι και εμείς της Δύσεως, απλώς πιο προωθημένο θα έλεγα. Και εμάς μας ωφέλησε, δια δανείων, αντιδανείων κτλ. Είπα προηγουμένως ότι ο Σάκης ενεπλέκεται ο δογματικός ιστός του κράτους αυτού σε πολιτική, προς πολιτική εκμετάλλευση, γινόντουσαν καταστροφές. Καταστροφές τεράστιες. Εκεί δεν είχαμε καταστροφή. Δηλαδή, εντάξει, δημιουργήθηκε ένα κλίμα αντιπαλότητος στην εναπομείνανση αυτοκρατορία μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών. Τα ζήσαμε μέχρι το τέλος αυτά, αλλά δεν ήταν και τόσο φοβερό αυτό το πράγμα, κατ' εμέ. Δεδομένου ότι τα πάντα ήταν δρομολογημένα να συμβούν όπως συνέβησαν. Αν πάμε πάλι πίσω να κάνουμε ένα back-up, όπως το λένε, και πάμε στα χρόνια των Ισάβρων, δηλαδή πάμε στην οικονομαχία την περίφημη, η οποία τραυμάτισε τρομερά την αυτοκρατορία, γιατί ήταν μια σύλληψη του σπουδαίου αυτοκράτορος, του Λέοντες, του Τρίτου, του Ισάβρου, στον οποίο χρωστάμε πολύ περισσότερα από ό,τι χρωστάμε στον Κάρολο Μαρτέλο και του Πουατιέ, γιατί απέκρουσε πολύ πιο σοβαρή δύναμη μουσουλμανική από αυτή που απέκρουσε ο Κάρολος Μαρτέλος. Αυτό συνέλαβε ένα σχέδιο τότε. Δεν θα φανεί άσχετο αυτό που θα πω, επειδή πάω πίσω, αλλά όλα είναι σχετικά. Ο άνθρωπος είχε, πριν γίνει αυτοκράτορ, είχε υπηρετήσει στην Ανατολή, στα θέματα της Ανατολής. Υπήρχαν τα θέματα ακόμα τότε. Και ως Ίσαυρος που ήταν, ήταν μια εθνότης περίεργη, είχε έρθει σε άμεση επαφή με τους πληθυσμούς της Ανατολίας, οι οποίοι εμπολείς είχαν προσχωρήσει στο μονοφυσιτισμό και, και επηρεασμένοι πάρα πολύ από τον μουσουλμανισμό, ο οποίος ήταν εναντίον της απεικονίσεως του θείου, όπως ξέρουμε και τα λοιπά. Και συνέλαβε το σχέδιο ότι η δύναμή μου εμένα αντλείται από αυτές τις επικράτειες. Από περιοχές που εξακολουθούν οι κάτοικοι να λατρεύουν εικόνες και αγάλματα, Ιταλία, Ελλάς, εγώ δεν έχω να περιμένω τίποτα από εκεί πέρα. Δεν έχω να περιμένω τίποτα. Αυτό οδήγησε στην οικονομαχία, η οποία τραυμάτισε πάρα πολύ το κράτος. Δηλαδή το έβγαλε για έναν αιώνα περίπου και περισσότερο, τελείως από την αναπτυξιακή του δομή. Αυτό τον 8ο αιώνα, έτσι. Ναι, τον 8ο αιώνα. Άρα θα μπορέσουμε τώρα, για να βάλουμε μια τελεία εδώ, να τη βγάλουμε, να ανακοινώσουμε την δεύτερη ενότητα, την οποία θα σε παρακαλέσουμε θερμά να την κάνουμε σύντομα, που είναι δόγμα
και πολιτική κατάληξη του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους. Για να το πάμε σε ενότητες και να έχουμε και μία, που λέμε και γαλλιστή contextura, μία δομή της όλης συναντήσεώς μας και της τεράστιας συνεισφοράς σου στον διαδικτυακό μας διάβλο, για τον οποίο σου είμαστε ευγνώμονες, που μας τιμάς και μας φωτίζεις. Άρα, Σωτήρη μου, να βάλουμε εδώ την λήξη του πρώτου κεφαλαίου που μας έδωσε στην εισαγωγή στην έννοια του 1204 και του 1453, στην έννοια του Ρωμαϊκού κράτους, στην έννοια του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους και της ελληνικής ρωμαϊκότητος, και να σε παρακαλέσουμε θερμά να πιάσουμε το δεύτερο θέμα μας, που είναι δόγμα και πολιτική συνέχεια και κατάληξη της Ρωμιοσύνης, για να συνεχίσουμε αργότερα και στα άλλα διαβήματά μας μαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τίμησες, μας έδωσες χαρά, μας έδωσες φως και γνώση. Και αναμένουμε την συνέχεια, διότι η εργασία μας είναι αδιάλειπτος. Εργαζόμεθα συνεχώς. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία που μου δίνετε τη χαρά, έτσι, να επικοινωνώ έστω και με αυτόν τον τρόπο με κόσμο, έτσι, που είναι πράγματα που θέλεις να τα πεις πολλές φορές κάπου, και αν δεν έχεις το επιστημονικό βήμα, που εμένα δεν μου ανήκει, γιατί δεν είμαι επαγγελματής. Μα τι λες, είσαι κομμάτι μας, είσαι μέλος μας, είσαι δικός μας. Είμαι ερασιτέχνης, και ο ερασιτέχνης πάντα ψάχνει από εδώ και από εκεί. Είναι η μοίρα του ερασιτέχνου αυτή. Ο επαγγελματίας έχει το εκεί, το σταθερό του, το πόντιουμ. Να γνωρίζεις ότι μας έκανες ευχαριστημένους και ικανοποιημένους. Α, ωραία. Μου άρεσε αυτό πολύ. Ακριβώς, φτάνοντας πλέον εις πλήρες μεσονύκτιον, ανανεώνουμε τη συνάντησή μας. Εντάξει. Έτσι. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση.